Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ανακατάληψη στη Βίλα Μαλία έκανε νωρίς το πρωί ομάδα νεαρών με αντιασφυξιογόνες μάσκες που επιτέθηκε στην δημιουργία που φρουρούσε το κτίριο στην οδό Χαρνών. Λίγο αργότερα, παρουσία εισαγγελέα, έγινε επέμβαση της αστυνομίας με αποτέλεσμα να συλληφθούν 101 άτομα. Στη συνέχεια, άλλη ομάδα έκανε κατάληψη και στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς που έληξε και πάλι με επέμβαση της αστυνομίας και με 40 προσαγωγές. Ο Παναγιώτης Μπούσιος παρακολουθεί το θέμα και θα μας Λοιπόν, και να περάσουμε στο πολιτικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Ανατροπή στην υπόθεση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, καθώς με απολογητικά υποπνήματα κατέθεσαν συγγενείς τους οικονομικούς εισαγγελείς και προκύπτει ότι τα χρήματα ήταν φορολογημένα. Πάμε στον Παναγιώτη Στάθη για τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου ο Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό του Υπουργείου για το 2013. Έξω από το Υπουργείο όμως έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για όσα έχουν γίνει στη Βίλα Μαλία, για τις συλλήψεις στη Βίλα Μαλία. Εκεί βρίσκεται ο Γκρηγόρ Τσάκιτζιάν, κυρίως στο θέμα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, καθώς πριν από λίγη ώρα το ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ, προκειμένου να αναζητηθεί αν προκύπτουν ευθύνες τόσο για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, όσο και για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έκπληκτοι έμειναν όσοι παρακολούθησαν τον αγιασμό των υδάτων στην Άνω Μερά της Μυκόνου, καθώς βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρόπτο. Ας δούμε τώρα τα πιο χιουμοριστικά βίντεο από την εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Ο Βαγγέλης Περής υπερασπίστηκε τους επώνυμους στο σοου χώρου, άνοιξε μέτωπο με τους τηλεκριτικούς, λέγοντας πως τα σχόλια που έχουν ακουστεί είναι σκληρά και όχι πάντα αντικειμενικά. Ο Παντελής Παντελίδης, που έκανε μια guest εμφάνιση σε κλαμπ στο Μαρούσι, δήλωσε για πολλωστή φορά πως εμπνέεται από τον πόνο, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χαρακτήρισε επιφανειακά τα τραγούδια του. Ο Γιώργος Παπαδάκης σχολίασε μέσα από την εκπομπή του τα 12 πόντα της Ανθής Αλαγκούδη, ενώ η ίδια μίλησε στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, μεταξύ άλλων και για την αδυναμία της στα ψηλά τα κούνια. Ο νόμος για τα όπλα χρειάζεται μεταρρύθμιση, όχι το Hollywood, δηλώνει ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια και ηθοποιός Άρνολντ Σβατζενέγκερ, λίγο πριν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα του ταινία δράσης. Ξενοδοχεία θρύλη και μοδάτα σαλέ βρίσκονται στο επίκεντρο του το χειμώνα και ανοίγουν την όρεξη για εξορμήσεις βουτυγμένες στην πολυτέλεια και τη λάμψη των ημερών. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τα τρία καλύτερα χειμερινά σαλέ της Ευρώπης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μετά την αλλαγή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας που αποφάσισε η διοίκηση της ΠΑΕ. Ο Χουάν Ρότσα δίνει τη θέση του στον Φαμπριτσιάνο Γκονζάλες, ενώ ανακοινώθηκαν και άλλες αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο σήμερα στον πάγκο του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Πλατανιά σε αγώνα για το κύπελλο Ελλάδος. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Ακολουθεί εκπομπή Μεσημεριανή Μελέτη με την Ελεονόρα Μελέτη και την όμορφη παρέα της στις 9 το βράδυ. Μην χάσετε την ξένη σειρά NCIS και αμέσως μετά την ξένη ταινία Εκτός Ελέγχου με την Τζένιφερ Λόπες και τον Τζορτζ Κλούνι. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.